Εύγε. Εύγε και μεγάλη τιμή σε όλα τα παλικάρια, σε όλους τους πολεμιστές, σε όλες τις πολεμίστριες που ακόμα και το χειμώνα, τώρα που έχει βάρει χειμωνιά, βροχή, χιόνια, κρύο, μοιράζουν φυλάδια, ενημερώνουν τους συνέλληνες και συστρατεύουν το ελάνιο έθνος. Εύγε σε συνελληνίδες. Μεγάλο εύγε στην Ξάνθη, στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη και στη μεγάλη συγκέντρωση και πορεία που θα γίνει Θεσσαλονίκη. Εύγε στην Αθήνα, στα παλικάρια της Αθήνας. Η Αθήνα θα πάρει μπροστά, η Αθήνα πρέπει να πάρει μπροστά και να συστρατευτείτε όλοι όπως έχω πει. Εύγε στην Κοζάνη, στο Αγρίνιο και όπου γίνονται, αν ξέχασα, στην Κρήτη. Παντού παλικάρια, έχετε τώρα όλη σας τη δύναμη. Έχετε δεύτερη απόφαση. Έχετε δεύτερη απόφαση για τα 600 δις. Είναι ξανά στον προϋπολογισμό του 18. Είπα, ιδιαίτερα τώρα που είναι γιορτές, μην ντρέπεστε. Δεν πουλάτε κάτι. Δεν ζητάτε λεφτά. Δεν πουλάτε κάτι. Άρα είναι η ίδια σας η χώρα. Είναι η ίδια σας η ζωή. Αυτός ο αγώνας είναι της ζωής μας. Δεν είναι να πάρεις θέση. Θα πάρεις όσες θέσεις θέλεις. Όσες αξίζει και όσες αντέχεις. Έλα να τις πάρεις. Στην Ελλήνων πολιτεία είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο θέσεις σε όλο τον πλανήτη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Συν όλες αυτές οι τεράστιες θέσεις εργασίας που θα ανοιχτούν με τόσες χιλιάδες, με 48.000 έργα, δεν θα φτάσεις εσύ. Οι λαθρομετανάστες έχουν πολλή δουλειά, αλλά και άλλοι από όλο τον πλανήτη για να χτίσουμε τη χώρα μας. Έβγε σε όλα τα παλικάρια να μην αφήσετε εμπορικό κέντρο και εμπορικό. Όλα τα εμπορικά κέντρα, σούπερ μάρκετ, είναι γεμάτος ο κόσμος. Χιλιάδες προβλήματα. Και αυτοί που δεν έχουν προβλήματα έχουν μεγαλύτερα. Αλλά και αυτός που δεν έχει κανένα έχει πάλι πρόβλημα. Έχει στο κεφάλι του γιουλέκα. Πρέπει λοιπόν να καταλάβετε ότι όλοι περιμένουν από εμάς. Συστράτευση παντού. Πάρτε τους φίλους σας. Πάρτε τα παιδιά σας μαζί. Τα παιδιά σας. Για τα παιδιά σας γίνεται αυτό. Εσείς τι, για οι γεραιότεροι να είναι όλοι με τα φυλάδια να ενημερώσουν τον κόσμο, να πάνε στα γραφεία, να κάνετε όλοι τα εξώδικα, και δεν είναι εξώδικα, είναι αποπληρωμές. Ελάτε να αποπληρώσετε τα πάντα. Με το που θα αποπληρώνετε και ο κόσμος όλος θα αποπληρώνει το νερό, τη ΔΕΗ, το Δήμο, να μην πτωχεύσουν οι Δήμοι. Γιατί να πτωχεύσουν οι Δήμοι, να τους δώσουμε λεφτά, ελάτε να τα δώσετε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι αυτό είναι το όπλο και που θα ξεχρεώσεις και που θα πληρώνεις και που δεν θα σου κατασχέσουν τίποτα και που δεν θα κατασχέται ο Δήμος, η ΔΕΗ, οι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά θα σπάσεις και το κεφάλι του κτίνους, θα τρυπήσεις την καρδιά του με το ίδιο το χρήμα, με το ίδιο, με αυτό που σε σκλάβωσε, με τα ίδια εργαλεία. Έλα να το κάνεις, στο χέρι σου είναι. Να μην τρέπεστε να βγαίνετε έξω. Να μιλάτε στον κόσμο για την Ελλάδα μας. Γιατί να του μιλήσεις άλλο. Για το κόμμα που μας κατέστρεψε όλους. Για δόγματα. Για ποιο να του μιλήσεις. Για την Ελλάδα σου. Έλα μίλα του για τη ζωή. Έλα μίλα του γιατί πρέπει να ζήσουμε και θέλουμε να ζήσουμε όλοι. Έλα μίλα του για την επόμενη μέρα που η επόμενη μέρα είναι η δικιά μας και θα τη χαράξουμε όπως θέλουμε. Μπείτε στις περιφέρειες να δώσετε γραπτά. Τι άλλο έχουμε ξεχάσει από τις προγραμματικές δηλώσεις. Βγάλετε τις προγραμματικές δηλώσεις στον αέρα όλοι. Τα παγκόσμια ταμεία, όπως έχω πει, να τα μάθει όλος ο κόσμος. Και τώρα τις γιορτές, γεμάτες οι εκκλησίες, γεμάτη η ΔΕΗ, τα δικαστήρια. Δεν σου μιλάει κανένας. Έξω από την αστυνομία τράβα και δώσε. Ενημέρωσε τον κόσμο και δώσε στον κόσμο να έρθει να κάνει την αποπληρωμή του. Να πληρώσει με τα χρήματά του. Του έχουμε δώσει χρήματα. Είναι ολονών τα χρήματά μας, ο πλούτος μας. Ενημέρωσε τον άνθρωπο να έρθει. Να πας έξω από τα αστυνομικά τμήματα, να πας έξω από τα δικαστήρια. Δικάσουν τα δικαστήρια. Τόσος κόσμος πονεμένος είναι και γιατί πάει στα δικαστήρια, γιατί πάνε καλά τα πράγματα. Όχι είναι για φυλακή, όχι είναι σε μια μεγάλη φυλακή. Να πάτε σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, στη ΔΕΗ, στην εφορία. Παντού, παντού είναι Ελλάδα και παντού είναι Έλληνες. Δεν πειράζει και κανένας περίεργος στον δρόμο σας άμα βρεθεί. Μην τον παρεξηγείτε. Και αυτός δικός σου είναι, απλά δεν το έχει καταλάβει. Άρα δώστε σε όλη τη λεωφόρο, ανοίξτε τη λεωφόρο όλοι. Πάρτε φίλους, πάρτε τη γιαγιά. Τη γιαγιά γιατί την έχετε σπίτι τη γιαγιά. Τη λέτε γιαγιά και είναι 65 χρονών γυναίκα, έχει ζωή μπροστά της. Πάρτε τους γεραιότερους όλους, τους εκτιμάνε τους γεραιότερους. Οι γεραιότεροι μας φέρανε σε αυτή τη θέση που είμαστε, έχουν ευθύνη.
Και εμείς έχουμε ευθύνη για αυτούς, τώρα με την πολιτεία. Αυτοί μας φέρανε εδώ. Αυτοί μας διδάξανε, αυτοί τα παρατήσανε. Εμείς μείναμε να το κάνουμε. Και αν όχι εμείς, ποιοι. Και αν όχι τώρα, πότε. Ναι, όλοι μαζί. Βγάλτε τους όλους στον δρόμο. Από σπίτι σε σπίτι. Να ξεχρεώσουν όλοι. Και όχι μόνο, να συστρατευτούν όλοι. Έρχεται το χρηματόγραφο. Το χρηματόγραφο είναι κοντά. Το πότε θα το βγάλουμε στρατηγικά είναι ένα κομμάτι δικό μου και της κεντρικής διοίκησης. Άρα πρέπει να συστρατευτεί ο κόσμος. Πρέπει να υπάρξει όγκος, μια οργάνωση. Ξεχάστε την προδοσία, πετάστε στα τους διάολους από πάνω σας και ασχοληθείτε με το έργο που λέγεται Ελλάδα. Ασχοληθείτε με εσάς, με τη ζωή σας, ασχοληθείτε με την απελευθέρωσή σας. Κάντε το συνέλληνά μου. Μην κάθεσαι να τρώγεσαι τώρα με τον άλλον. Δεν κατάλαβα τον τώρα, τον άνθρωπο. Δεν κατάλαβε, θα καταλάβει. Και δεν πολύ κατάλαβε και δεν πειράζει. Παράτα το. Αυτός είναι απέναντί σου πήγε. Γιατί πήγε, ούτε αυτός ξέρει. Έχετε τόσο μεγάλο δρόμο να κάνετε. Έχετε τόσα πολλά πράγματα να κάνετε. Μην τα αφήνετε. Όλοι στους δρόμους. Στα εμπορικά καταστήματα που είναι γεμάτα. Μοιράστε, μυγείστε. Ντουτούκα να βάλετε. Ξεκινήστε, παλικάρια, δυναμική στον δρόμο. Βγάλτε τη δυναμική στον δρόμο. Να δει ο κόσμος ότι υπάρχεις και έχεις δύναμη. Είμαστε στο μετέχμιο. Λίγο θέλει να το σπάσουμε. Και τώρα που πάμε να το σπάσουμε, το καθεστώς θέλει να μας σπάσει. Δεν θα το επιτρέψουμε. Με καμία προδοσία. Με οποιοδήποτε κόστος. Άλλωστε το έχουμε υπογράψει, το έχουμε ορκιστεί. Οι προδότες θα τους τιμωρήσω εγώ. Δεν επιτρέπω ούτε στο καθεστώς να τους τιμωρήσει. Εγώ θα τιμωρήσω τους προδότες μου. Όλοι όσοι με πρόδωσαν σε αυτή την αποστολή θα τους τιμωρήσω εγώ. Και εσείς εκεί θα είστε. Τώρα όμως όλοι στη μάχη. Με μεγάλη δυναμική στη μάχη. Αφήστε πίσω όλα αυτά τα καρκινώματα και δώστε στη μάχη τα πάντα. Η μάχη είναι. Ενημέρωσε. Κάνε δημόσιες σχέσεις με τα πάντα. Μίλα τους όλους. Μίλα σε όλους. Δώσε σε όλους. Να ξεχρεώσουν όλοι. Στο μετέχμιο είμαστε. Μετέχμιο σημαίνει λίγο να πιάσουμε το ίσωμα. Είμαστε ακόμα σε ανηφόρα. Πετάξτε τα καρκινώματα από πάνω σας, συστρατευτείτε όλοι, ενημερώστε τον κόσμο και γεμίστε τα γραφεία σας. Να πνιγούν στα εξώδικα αποπληρωμής. Έχουμε 5 εξώδικα της εφορίας, των ταμείων, του Δήμου, νερό, ΔΕΗ, 6, τράπεζες, 7. Γερός αριθμός το 7. Πάμε λοιπόν, τι περιμένετε. Ενημερώστε τον κόσμο παντού. Βγείτε έξω, δώστε προσπέκτους. Καλέστε τους στα γραφεία σας. Κάντε συμπόσια. Γρήγορα. Συστρατεύτε την Ελλάδα. Όλοι περιμένουν από εσάς. Η Ελλάδα περιμένει από εσάς. Οι Έλληνες από εσάς. Είστε οι πρώτοι, είστε οι δεύτεροι. Μα είμαστε όλοι μαζί. Δεν πρέπει να μείνει κανείς πίσω. Εκτός από τους προδότες μας. Αυτοί στιγματίστηκαν για μια ζωή. Και σε αυτή και στην κοσμική. Και στις δύο από μένα θα τιμωρηθούν. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μέχρι το τέλος. Έχετε στόχο και σκοπό. Εκτός από οργισμένοι που είστε, είστε και δημιουργήματα. Είναι καθήκον σας η ίδια σας η ζωή. Τώρα ο αγώνας είναι της ζωής μας. Και μόνο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.